Επιστρέψαμε, τέταρτο μέρος εκπομπής. Θα ξεκινήσουμε, θα μεταφερθούμε, θα ταξιδέψουμε στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας. Η πρώτη ζωντανή σύνδεση με εξωτερικό σήμερα στην εκπομπή μας, προκειμένου να συνομιλήσουμε με έναν λαμπρό Έλληνα επιστήμονα στην συγκεκριμένη χώρα, τον κύριο Θεοφάνη Κωνσταντινίδη, καρδιολόγο σε νοσοκομείο στο Σάο Πάολο. Κύριε Κωνσταντινίδη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλησπέρα από Ελλάδα, από Κρήτη. Σας ευχαριστώ που με βρήκατε και με καλέσατε. Είμαι πολύ χαρούμενος να μου δώσετε την ευκαιρία να παρουσιαστώ στην τηλεόρασή σας. Σε ημερήσια βάση ο αριθμός των κρουσμάτων αγγίζει ποιο νούμερο? Αυτή τη στιγμή, σημερινό δελτίο ειδήσεων, έχουμε 206.000 νεκρούς από την αρχή της πανδημίας. Έχουμε 1.283 νεκρούς στις τελευταίες 24 ώρες. Έχουμε 995 νεκρούς μέσος όρος εβδομαδιαίος. Έχουν γίνει 8.257.459 τεστ κρουσμάτων. Αυξήθηκαν 24%, 961.966 καινούργιες σε 24 ώρες και έχουμε έξωση από τα νοσοκομεία 7.277.195. Αυτές οι πληροφορίες δοθήκανε διαμέσου του τύπου. Δεν είναι της κυβέρνησης. Ναι. Κύριε Κωνσταντινίδη, τι δεν έχει πάει καλά? Τι δεν έχει πάει καλά στο μέτωπο της διαχείρισης? Έχουμε εκτόξευση κρουσμάτων. Χιλιάδες άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Τι δεν έχει πάει καλά? Δεν έχει πάει καλά σε πολλά. Πρώτα, μεγάλη απειθαρχία από τον λαό. Ο λαός δεν ακολουθεί τις οδηγίες των ειδικών, ούτε τις ενδείξεις της ιατρικής επιστήμης και των επιστημονικών οργανισμών. Έπειτα η κυβέρνηση και το Υπουργείο Υγείας έχει κάνει πολλά λάθη, διότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός δεν ακολουθεί, δεν δέχεται την πανδημία ως μια βαριά ασθένεια, ο ίδιος δεν προφυλάσσεται. Ο ίδιος έπαθε τον κοροναϊό, τον πέρασε λέγοντας ότι είναι αθλή. Βέβαια, γιατρέ, παίρνω πάσα από αυτό που μου λέτε. Δεν υποστηρίζεται και τόσο η εμβολιαστική διαδικασία από την κυβέρνηση? Τώρα θα αρχίσουμε. 19 του μηνός, την Κυριακή, ναι, θα έχει το Υπουργείο Υγείας κάνει μια γενική συγκέντρωση και θα λανσάρει για μέσω του τύπου το πρόγραμμα εμβολιασμού όλης της χώρας. Αυτή τη στιγμή έχουμε δύο εμβόλια. Ένα της Oxford που φέρνουν 2 εκατομμύρια εμβόλια από τα Ινδίας, από το Μουμπάι, για μέσω της Fiocruz που είναι ένας οργανισμός κρατικός που κάνει την διανομή των εμβολίων στα διάφορα κέντρα. Και το άλλο είναι το CoronaVac, Sinovac, που είναι μια κινέζικη εταιρεία που τα παρέχει στη Βραζιλία και τα οποία τα παραγάγουμε και εμείς εδώ. Η αποτελεσματικότητα του κινέζικου εμβολίου, υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα, κάποιες αναφορές, αγγίζει το 60-65%. Έτσι ακόμα ίσως και λιγότερο, δημοσιεύσανε σήμερα γύρω στα 50,38. Αλλά υπάρχουν αντιφάσεις, υπάρχει πολλή πολιτική στη μέση, διότι υπάρχει ένας ανταγωνισμός μεταξύ της κυβέρνησης, κεντρικής κυβέρνησης του Μπολσονάρου, και του κυβερνήτη του Σαν Πάολο, ο οποίος βγήκε μπροστά με τα εμβόλια τα τοπικά του Ινστιτούτου Μπουταντά που είναι του Σαν Πάολο. Και όπως υπάρχει αυτός ο ανταγωνισμός για τις προσεχές εκλογές, θέλει ο κυβερνήτης να βγει και αυτός μπροστά και είχε ειδοποιήσει ότι θα αρχίσει ο εμβολιασμός 25 Ιανουαρίου. Ο άλλος έστειλε λοιπόν το αεροπλάνο στις Ινδίες για να φέρει 2 εκατομμύρια, όπως σας είπα, εμβόλια, για να αρχίσει 20 του μηνός. Γι' αυτό το θέμα έγινε πολιτικό, εκτός από το οικονομικό, το οποίο ταράζει όλη την κοινωνία, διότι οι εργασίες έχουν ασφαλώς, όπως συμβαίνει και παντού, δεν είναι μόνο τη Βραζιλία, έχουν σταματήσει και ο κόσμος υποφέρει οικονομικώς. Οπότε πολλές οι αντιδράσεις, πολλά τα ανοιχτά μέτωπα, ο καθένας ακολουθεί τη δική του γραμμή και στη μέση ο πολίτης, γιατρέ.
Κατά κάποιο τρόπο. Μην νομίζετε, η Βραζιλία είναι ένα οργανωμένο κράτος. Ο τύπος θα παρουσιάζει λίγο έξαλλα τα πράγματα, αλλά και, όπως όμως είναι μια χώρα, αχανής χώρα, είναι το μεγαλύτερο μέρος της Νοτιού Αμερικής, είμαστε 8,5 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα, όλη η Ευρώπη χωράει εδώ μέσα και ασφαλώς οι κοινωνικές τάξεις διαφέρουν από τα βόρεια στα νότια, δεξιά και αριστερά, νότια-ανατολικά, βόρειο-δυτικά, και οι συνθήκες ζωής στις μεγαλούπολεις είναι όλους διόλου διαφορετικές από τις μικρότερες πόλεις στα χωριά και στο εσωτερικό. Δύσκολα κανείς να μπορέσει να διοικήσει αυτή τη χώρα, η οποία έχει πολλά φυσικά πλούτη, είναι πλουσιότατη γεωργικώς και, και όμως για τα υγειονομικά προβλήματα και επίσης η παιδεία παίρνουν τα μικρότερα κονδύλια, όπως συμβαίνει πάντοτε. Πάντως πολιτικώς υπόφερουμε, διότι δεν υπήρξε μια γραμμή. Μάλιστα. Μεταξύ κυβέρνησης και μεταξύ υγείας. Στο νοσοκομείο σας φαντάζομαι υπάρχει μονάδα COVID, υπάρχουν περιστατικά κορονοϊού, σωστά? Οπωσδήποτε. Το νοσοκομείο δίδεται κάποια θεραπεία? Οπωσδήποτε δίνουμε θεραπεία, έχουμε πρωτόκολλα. Να σας πω ότι η Βραζιλία από την αρχή της πανδημίας, όλοι οι επιστήμονες που εργαζόμαστε στην ελίτη στην οποία βρίσκομαι και το γνωρίζω ασφαλώς τους συναδέλφους μου, πέσαμε με τα μούτρα στις μελέτες και τα αρχικά λάθη που γινήκανε με υδροξυκλωροκίνα και άλλα φάρμακα τα οποία δεν είχαν καμία αξία, δεν έδωσαν κανένα αποτέλεσμα, τα αφήσαμε κατά μέρος. Τι θεραπεία δίδετε? Θεραπεία που δίνουμε γενικά, εξαρτάται. Το νοσοκομείο έχει χωριστεί σε διαφόρου διαμερίσματα. Είναι τα διαμερίσματα τα οποία είναι οι ύποπτοι που μπαίνουν στο νοσοκομείο. Κάθε ασθενής που μπαίνει στο νοσοκομείο πρέπει να κάνει μια σχετική εξέταση, να δει αν έχει το τεστ, το PCR, αν είναι θετικό ή αρνητικό, για να πάει στο σχετικό θάλαμο. Αυτοί που μπαίνουν που είναι επιβεβαιωμένοι πηγαίνουν σε άλλο μέρος για να μην έχουν επαφή. Και άλλοι πηγαίνουν στις ΜΕΘ για να διασωληνωθούν αν χρειαστεί ή όχι. Και αυτοί που δεν έχουν προβλήματα COVID μένουν σε άλλους θαλάμους. Είναι ένα νοσοκομείο 500 κλινών για να κάνουν τις σχετικές θεραπείες ογκολογικά, καρδιολογικά. Μάλιστα. Και χειρουργικά προβλήματα. Γιατρέ, θα εμβολιαστείτε εσείς? Το νοσοκομείο είναι πάρα πολύ οργανωμένο. Θα εμβολιαστείτε εσείς? Οπωσδήποτε θα εμβολιαστώ, και όχι μόνο αυτό, να σας πω και εγώ ίδιος, διότι δουλεύω στο νοσοκομείο, είμαι μέλος της καρδιολογικής ομάδας, του team του νοσοκομείου, επεμβατικός, και δεν άφησα καμία στιγμή τους ασθενείς μου να μένουν απροστάτευτοι. Και εγώ ο ίδιος έπαθα το COVID, το οποίο το ξεπέρασα. Επιβαρύνεται η καρδιά εκείνων που νοσούν από κορονοϊό? Υπάρχει πιθανότητα να πάρθει μυοκαρδίτιδα. Είχαμε μερικές περιπτώσεις και τώρα τελευταία έδωσα έξωση σε έναν ασθενή, ο οποίος έμεινε 20 μέρες στο νοσοκομείο, που έπαθε εκτός από το COVID. Ήταν μια κυρία 85 ετών, είχε εγχειριστεί στο μυρό και έπαθε πνευμονικό είδημα μετά από μια οξία μυοκαρδίτιδα. Ο ιός μπορεί να όταν εισβάλλει από τους πνεύμονες, μπορεί να εξαπλωθεί διαμέσου του αίματος στον οργανισμό και να προσβάλλει τον εγκέφαλο με εγκεφαλικά προβλήματα, τα νεφρά, μπορεί να προσβάλλει την καρδιά, δηλαδή το ύπαρ. Εξαρτάται την ανθεκτικότητα και τα αντισωματίδια που ο καθένας έχει στον οργανισμό του. Πιστεύετε ότι και σε μία μακροχρόνια κλίμακα θα υπάρξουν επιπτώσεις καρδιολογικές σε αυτούς που έχουν νοσήσει? Μακροχρόνια μετά ασφαλώς. Από... Ναι. Ασφαλώς. Και εμείς τους ενδεικνύουμε όταν περάσει η οξία κατάσταση να μείνουν ήσυχοι χωρίς να κάνουν αθλητικά σπορτ για ένα χρονικό διάστημα και μετέπειτα θα τους κάνουμε υπηρηχογραφήματα, τομογραφίες και διάφορες άλλες καρδιολογικές εξετάσεις, τεστ κοπόσεως, για να τους επιτρέψουμε να επανέλθουν πάλι στην κανονική ζωή. Γιατρέ, τα πράγματα στην Ελλάδα πώς τα βλέπετε? Φαντάζομαι εικόνα έχετε, ενημερώνεστε. Βέβαια και έχω εικόνα. Είμαι καθημερινός διαμέσου του διαδικτύου και του ίντερνετ και με γνωστούς
συναδέλφους. Σήμερα τα πράγματα είναι πολύ πιο εύκολα να είμαστε ενημερωμένοι. Και είχα πει και σε μια άλλη συνέντευξη ότι στην αρχή τα πρώτα κρούσματα η Ελλάδα τα αντιμετώπισε πάρα πολύ καλά. Ο κύριος Μητσοτάκης ήταν και ο κύριος Τσιόρδας είχαν πάρει τα καλύτερα μέτρα, είχαν περιορίσει, ήταν παράδειγμα σε όλο τον κόσμο. Αλλά μετάπειτα, βέβαια, ασφαλώς ο κόσμος υποφέρει. Η Ελλάδα χρειάζεται τουρισμό. Ανοίξανε το καλοκαίρι. Ήτανε λάθος, πιστεύετε, το άνοιγμα του τουρισμού? Μήπως έπρεπε να μπει ένα φρένο σε αυτή τη διαδικασία? Γιατί μετά ξέφυγαν τα πράγματα. Ξέρετε, από Σεπτέμβρη, περί τα μέσα του Σεπτέμβρη και μετά, είχαμε και μια εκτόξευση κρουσμάτων και θανάτων και στη χώρα μας. Κοιτάξτε, και εδώ τα ίδια συνέβη, διότι τώρα εδώ αρχίσαμε καλοκαίρι. Ο κόσμος πηγαίνει στις παραλίες, όπως σας είπα. Ο κόσμος είναι απίθαρχος. Υπάρχουν αντιφάσεις. Ο τύπος λέει το ένα, ο άλλος λέει το άλλο. Δύσκολα να ακούσουν ακριβώς τους ειδικούς και τους σοβαρούς γιατρούς και τους επιστήμονες. Γι' αυτό το οικονομικό θέμα είναι βαρύ σε όλο τον κόσμο. Υπάρχει ανεργία. Υπάρχει κόσμος ο οποίος ζει καθημερινώς από αυτά που κερδίζει, που βγαίνει στους δρόμους να πουλήσει μερικά προϊόντα τη στιγμή. Λοιπόν, δεν μπορεί να κατακρίνει σε όλο τον κόσμο που βγαίνει, γιατί έχει οικογένειες. Ζουν μαζί 4, 5, 6, 7 άτομα στις φαβέλες, στο Ρίο Ιανέιρο και σε άλλες πόλεις του εσωτερικού και στις περιφέρειες των μεγάλων πόλεων. Η Βραζιλία έχει 211 εκατομμύρια κατοίκους. Εγώ τα ζω εδώ καθημερινά. Είμαι όχι μόνο στο νοσοκομείο, όχι μόνο στο ιατρείο, αλλά και κοινωνικώς έχω μεγάλη, ας πούμε, κύρους μέσα στην περικία την ελληνική και στο προξενείο και τα δεξιά και αριστερά και προσπαθώ με όλους τους τρόπους να βοηθήσω την κατάσταση, ούτως ώστε να καταλάβει ο κόσμος ότι η Βραζιλία μπορεί να έχει κάνει πολλά λάθη, ιδίως η κυβέρνηση. Δυστυχώς, αν η κυβέρνηση είχε συνεχίσει, είχε πάρει μια γραμμή μεταξύ κυβέρνηση, μεταξύ Υπουργείου Υγείας και Επιστημόνων, τα πράγματα θα ήταν πολύ καλύτερα και πολλοί θανάτοι θα είχαν αποφύγει. Αλλά δυστυχώς, όπως σας είπα, ο ιός, ιδίως στα βόρεια μέρη της Βραζιλίας, στον Αμαζόνα, εκεί θερίζει. Και έχουν ανοίξει νεκροταφεία παραπάνω από το κανονικό, διότι με αυτούς τους αριθμούς που σας είπα, φαντάζεστε τι συμβαίνει. Μάλιστα. Η καταγωγή σας, κύριε Κωνσταντινίδη, από ποιο μέρος της Ελλάδας? Γεννημένος στη Θεσσαλονίκη, θρέμα Θεσσαλονίκη, μέσα ναι. Θεσσαλονίκη, από μια παραδοσιακή οικογένεια. Έχω συγγενείς στη Θεσσαλονίκη, έχω ξαδέλφους που έχουν εργοστάσιο ζυμαρικών. Ο πατέρας μου ήταν δικηγόρος, ο θειός μου επίσης δικηγόρος. Σπούδασα στη Θεσσαλονίκη μέχρι τρίτη γυμνασίου, στο πέμπτο γυμνάσιο Αρένων. Και μετέπειτα όταν ήρθαμε στη Βραζιλία ήμουν 15 ετών και από εκεί και πέρα άρχισα την δράση να συνταυτίσω τα μαθήματά μου εδώ. Μπήκα στο πανεπιστήμιο, τελείωσα 23 ετών, είχα τελειώσει την ιατρική. Μετά ήρθα και στο Σαν Πάο, τελείωσα την ιατρική στον Αμαζόνα. Εκεί ο πατέρας μου είχε κάνει διάφορες εταιρείες οικιακών ειδών. Είχε πάει πολύ καλά και εγώ ακολούθησα την ιατρική, ξέφυγα από το εμπόριο. Και ήρθα στο Σαν Πάολο για μετεκπαίδευση στα καλύτερα νοσοκομεία και στα καλύτερα πανεπιστήμια. Δηλαδή 15 ετών πήγατε Βραζιλία και μείνατε, δεν ξαναγυρίσατε πίσω? Μόνο για ταξίδια αναψυχής ήρθα έρχομαι στην Ελλάδα πάρα πολλές φορές και ασφαλώς αισθάνομαι όσο Έλληνας 100%, διότι η οικογένειά μου έδωσε τα πάντα για την Ελλάδα, μιλώντας στους πολέμους. Χάσαμε και από τις δύο πλευρές, και από την πλευρά της Τουρκίας και από την πλευρά των Γερμανών. Ένα μήνυμα να στείλετε στους Έλληνες, στους κριτικούς που σας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή, το μήνυμα του Έλληνα γιατρού που βρίσκεται στο Σάο Πάολο σε μια πολύ δύσκολη περίοδο με επίκεντρο την πανδημία. Το μήνυμά σας? Το μήνυμά μου είναι να έχετε θετικότητα. Αρνητικότητα και κατάθλιψη δεν δίνει κανέναν ορθό δρόμο. Όλοι μας είμαστε στο ίδιο βαπόρι. Πρέπει να συνεχίσουμε την ζωή μας, να προστατεύεστε, να φοράτε μάσκες, απομάκρυση από πρόσωπα τα οποία είναι μολυσμένα, να μείνετε όσο μπορείτε μακριά από τις εργασίες, όσων είναι δυνατόν, να κοιτάξετε τα οικονομικά. Αυτή τη στιγμή χρειάζεται μεγάλη οικονομία και διαχείριση, ούτως ώστε να μην σας λείψει το καθημερινό. Δεν φταίει η κυβέρνηση αν ο ιός κυκλοφορεί
Ο ιός κυκλοφορεί και θα κυκλοφορεί. Με τα εμβόλια θα μας βοηθήσουν. Εντάξει, φταίνει και οι κυβερνήσεις. Μην πέφτει το φταίξιμο μόνο στον ιό και στους πολίτες. Κάπου και οι κυβερνήσεις έχουν κάνει τις δικές τους αστοχίες. Είμαι σίγουρος συμφωνείτε σε αυτό. Συμφωνώ μαζί σας, ναι. Αλλά δεν μπορούμε να ρίξουμε όλο το βάρος της κυβερνήσης. Και αυτοί οι άνθρωποι είναι. Και αυτοί υποφέρουν, και αυτοί μπορούν να μολυνθούν, και αυτοί μπορούν να πεθάνουν. Κύριε Κωνσταντινίδη, πολύ βολευτή. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρέμβαση και το σχόλιο σας και να τα ξαναπούμε και κάτω από καλύτερες συνθήκες. Όποτε θελήσετε, την υγεία σας να έχετε. Σας ευχαριστώ πολύ. Γιατρέ, να είστε καλά. Να είστε καλά.